Πάμε στη συνέχεια. Έχουμε σε πολύ λίγο θα έχουμε τον συνάδελφο, τον Λευτέρη Ζαβλιάρη. Γιατί υπάρχει μια πολύ περίεργη υπόθεση. Λευτέρη Ζαβλιάρη, καλησπέρα. Έβγαζαν, λέει, τα παιδιά του στην επετία, να ζητιανεύουν δηλαδή, και εξόδευαν τα χρήματά του σε ταβέρνες και σε καζίνο. Λευτέρη Ζαβλιάρη, ακούμε. Καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη. Μια πραγματικά σοκαριστική υπόθεση ήρθε στο φως σήμερα το πρωί από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, που σπήρε επιτιδίων... Μικροφωνίζουμε εδώ, γιατί γίνεται εδώ μέσα. Μισό λεπτάκι, Λευτέρη Ζαβλιάρη, μισό λεπτάκι. Βάλετε με να ακούμε καλά τον Λευτέρη Ζαβλιάρη και να μην μικροφωνίζουν εδώ πέρα τα μηχανηματάκια μας. Πάμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούγομαι τώρα. Ήταν μια επιχείρηση αρκετών ημερών που κατάφεραν να εξηχνιάσουν οι αστυνομικοί του τμήματος καταπομέλεμησης εμπορίας ανθρώπων, της ασφάλειας. Yeah. Προχώρησαν σύλληψη 5 Βουλγάρων, Ρωμά, το πρωί της περασμένης Τετάρτης. Κατηγορούνται για εργασία και εκμετάλλευση ανηλίκων με ταυτόχρονη έκθεση της σωματικής τους ακυρεότητας σε διαρκή πιθανό κίνδυνο, σε βάρος και αυτών αλλά και συνεργών τους για σχετική δικογραφία. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η ελληνική αστυνομία, εξανάγκαζαν τα παιδιά, τα συγκεκριμένα παιδιά, να προβαίνουν σε επετεία, είτε μαζί τους, είτε τα παιδιά να είναι στα φανάρια, οι κλασικές εικόνες που βλέπουμε καθημερινά. Τα χρήματα τα παρέδιδαν στους συνεργούς τους και στη συνέχεια τα συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, καλοντημένοι πήγαιναν σε ταβέρνες και σε καζίνο είτε των Σκοπίων είτε της Βουλγαρίας και ζούσαν τη μεγάλη ζωή. Μια πραγματικά σοκαριστική υπόθεση. Τα ανήλικα παιδιά παραδόθηκαν σε δομές για κατάλληλη αρρωγή και ερευνάται εάν υπάρχει περαιτέρω προσπορισμός κερδών από αυτή την ιδευθή, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε, ενέργεια από την οποία προέβαιναν τα παιδιά. Άρα δηλαδή βάζουν τα παιδάκια να ζητιανεύουν. Είχαν στήσει ολόκληρη οργάνωση με τα ανήλικα να ζητιανεύουν στους δρόμους και αυτοί έπαιρναν τα χρήματα. Το βράδυ πηγαίνανε σε εστιατόριες, στις ταβέρνες και τρέχανε στα καζίνο και κάνανε ζωή ζωάρα, χλειδί. Στα εστιατόρια, στα ξενοδοχεία και στα καζίνο. Απίστευτα πράγματα. Λευτέρη Ζαβλιάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ρε παιδιά, τι γίνεται. Ρε παιδιά, τι γίνεται.